Τον απολογισμό των προγραμμάτων και των δράσεων που ανέπτυξε στα 2 χρόνια λειτουργίας του στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ΣΥΣΚΟ σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond που είναι σε εξέλιξη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έκανε λόγο για ευρωπαϊκή νησίδα καινοτομία στην πόλη και προανήγγειλε την ψηφιακή χαρτογράφηση των δημοφιλών διαδρομών χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και λευκού μπαστούνιου με στόχο τη βέλτιστη ανάπλαση των υποδομών πρόσβασης της πόλης. Περισσότερα από 150 συνέδρια, πάνω από 5.000 επισκέπτες, πλέον των 1.200 ωρών εκπαίδευση σε περισσότερους από 200 εκπαιδευόμενους, περισσότερα από 15 projects, συμφωνίες συνεργασίας με 17 φορείς, είναι ο ποσοτικός απολογισμός των 2 χρόνων από την εγκατάσταση του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΣΥΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, όπως ανέλησε ο Διευθυντής του Κέντρου Νίκος Λαμπρογιώργος. Ο ποιοτικός απολογισμός όμως είναι ακόμη πιο σημαντικός, με ένα εξαιρετικό πολλαπλασιαστικό όφελος, καθώς οι νέες γενιές θα λειτουργούν με τη λογική του διαρκούς εμπλουτισμού των δεξιοτήτων τους. Θα κάνεις περισσότερες από μία καριέρες και θα αλλάξεις τελείως το μοντέλο του πώς εκπαιδεύεσαι, επανεκπαιδεύεσαι, μπαίνεις στην αγορά εργασίας, βγαίνεις. Σε αυτό λοιπόν έχουμε παρατηρήσει ότι οι επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η ΣΥΣΚΟ έχουν τεράστιες δυνατότητες να επανεκπαιδεύουν τα ίδια τα στελέχη τους. Δεν είναι μόνο οι άμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από μια επένδυση, αλλά πόσες διατηρούνται και πόσες εμέσως και πόσες δεξιότητες αναπτύσσονται που επιτρέπουν σε πολλούς άλλους ανθρώπους να μπορέσουν να βρουν μια νέα θέση εργασίας ή να παραμείνουν πολύ ανταγωνιστικοί στον τομέα τους. Άρα η σημασία της επένδυσης εδώ πέρα της που είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντική. Αυτή η προσπάθεια που κάναμε μαζί με τη ΣΥΣΚΟ, μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη και τεχνολογικά, αλλά και παράλληλα ως ένα επενδυτικό προορισμό που είναι, αν θέλετε, και ο μεγάλος καημός ενός δημάρχου, ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται για το μέλλον της πόλης. Ποιος ήταν ο σκοπός? Ήταν να καταφέρουμε να περάσουμε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και τα δρόμενα του ψηφιακού μετασχηματισμού στο κοινό. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, αφού αναφέρθηκε στα ψηφιακά επιτεύγματα του Δήμου, στη συγκέντρωση επενδύσεων από ψηφιακούς κολοσσούς και στη σημαντική πρόσφατη διάκριση της Θεσσαλονίκης ως τρίτης καλύτερης πόλης παγκοσμίως για τους ψηφιακούς νομάδες, επισήμανε τις προοπτικές που ανοίγονται μετά την ένταξή της στο δίκτυο έξυπνων πόλεων, που θα αποφέρει χρηματοδοτήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, και τόνισε ότι η πόλη μας είναι πλέον έτοιμη για ένα μεγάλο άλμα. Προανήγγειλε δε τη συνεργασία με τη ΣΥΣΚΟ για την ψηφιακή χαρτογράφηση των δημοφιλών διαδρομών χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και λευκού μπαστούνιου με στόχο τη βέλτιστη ανάπλαση των υποδομών πρόσβασης της πόλης. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η ευεργετική συναστρία, όπως λέμε εμείς, δηλαδή να υπάρχει στρατηγική, να υπάρχει ομάδα, να υπάρχει συγκυρία η οποία βοηθάει, και αναφέρομαι στη συγκυρία του Ταμείου Ανάκαμψης στην πορεία, απελευθερώθηκε τεράστιο δυναμικό σε όλες τις γωνίες της χώρας μας. Και βέβαια με τη Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστρία. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας της ΣΥΣΚΟ με το Live Without Bullying του Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω πλατφόρμας δωρεάν online συμβουλευτικής υποστήριξης, αλλά και με την οργάνωση Kids Save Lives με στόχο την εκμάθηση καρδιακής αναζωογόνησης από τα παιδιά.